Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πιάσει κανείς καλύτερο σήμα από το ρούτερ που έχει βάλει στον πανοράφο και ομολογουμένως κάποιοι από αυτούς, από αυτούς είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Και ίσως περισσότερο αποτελεσματική. Βοηθά λίγο. Τι γίνεται όμως όταν δεν θες απλώς να καλύψεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου, αλλά θέλεις να το πας και στο διπλανό σπίτι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι είναι το mesh Wi-Fi, πώς μας βοηθάει να εξαλείψουμε τις νεκρές ζώνες Wi-Fi από το σπίτι μας και τι θα χρειαστούμε για να το στήσουμε. Και στην κλειδιά Windows και Office επισκεφτείτε το Kisfan με τα links που θα βρείτε στην περιγραφή. Α είμαστε ξεκάθαροι. Ο καλύτερο τρόπο για να επεκτείνει το σήμα του Ιντερνετ σε όλο σου το σπίτι θα είναι πάντα με καλώδιο. Και συνήθω είναι και η πιο οικονομική λύση, αν φυσικά μπορεί να το κάνει μόνο σου. Όπου μπορεί να περάσει καλώδιο Ethernet και να βάλει απλώ ένα switch ή ένα access point, κάντο. Συνδέει δηλαδή μέσω καλώδιου το access point με το router και έτσι το access point εκπέμπει ένα νέο δίκτυο με δική του εμβέλεια. Και το καλό εδώ είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα παλιό router αν έχει ω access point οπότε ίσω να μην χρειαστεί καν να αγοράσει νέο εξοπλισμό. Το πρόβλημα με αυτή τη λύση είναι προφανώ ότι δεν είναι πάντα εφικτό να τρυπάμε τείχου και να περνάμε καλώδια. Μια πολύ οικονομική εναλλακτική είναι τα power lines. Τα συνδέει στην πρίζα και χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα καλωδίωση του ρεύματο για να μεταφέρουν το σήμα. Συνδέει σε ένα τέτοιο μέσο Ethernet στο router, το βάζει στην πρίζα, Βάζει σε μια άλλη μπρίζα του σπιτιού το δεύτερο power line, έρχονται συνήθω σε ζευγάρια, και από το δεύτερο συνδέεσαι είτε ενσύρματα ξανά είτε ασύρματα αν το υποστηρίζει. Έχει βέβαια και αυτό ο τρόπο τα μειονεκτήματά του, ανάλογα με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματο που έχουμε, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή να μην έχουν καλέ ταχύτητε. Επίση, το ζευγάρι power line που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να συνδεθεί στην ίδια φάση ηλεκτρικού ρεύματο για να λειτουργήσει αν έχουμε τριφασικό ρεύμα στο σπίτι, είναι λίγο joker το αν θα πετύχουμε τα δωμάτια που θέλουμε να συνδέσουμε να βρίσκονται στην ίδια φάση. Μπορούμε να συμβουλευτούμε ηλεκτρολόγο αν δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά γενικά δεν είναι λύση για να συνδέσουμε πολλαπλές συσκευές. Επόμενη ιδέα είναι ένα Wi-Fi repeater. Το repeater συνδέεται μέσω WiFi στο αρχικό μας router και με τη σειρά του εκπέμπει το σήμα που λαμβάνει στον χώρο. Η διαφορά του δηλαδή με το access point είναι ότι το ένα παίρνει ενσύρματα σήμα από το router, ενώ το άλλο ασύρματα. Αυτό που θα δούμε σήμερα λοιπόν είναι ένα συνδυασμός αυτών των δύο και λέγεται Mesh. Το ΜΕΣ δίκτυο δεν είναι κάτι καινούριο, παρά τον σχετικό νέο marketing όρο, γιατί στην ουσία είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από ένα βασικό access point και πολλαπλά repeaters που συνδέονται μεταξύ τους και μεταφέρουν το σήμα παντού. Από δωμάτιο σε δωμάτιο, σε άλλον όροφο, στην αυλή ή στο δίπλα σπίτι, που θέλω εγώ στη δική μου περίπτωση και εξηγώ. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χώρο εργασία μου και έχω το ρούτερ μου στον πάνω όροφο. Έχω ενσύρματη σύνδεση για να επικοινωνούν οι δύο όροφοι, οπότε έχω τη βέλτιστη ποιότητα ίντερνετ και πάνω και εδώ. Το σπίτι μου όμως είναι στο διπλανό κτίριο, το οποίο απέχει καμιά δεκαριά μέτρα. Πιάνω ακόμα και έτσι σήμα από το ρούτερ μου, αλλά η ποιότητα είναι πολύ χαμηλή, έχω μόνο μία γραμμούλα σήματος. Η ταχύτητά μου εδώ, ενσύρματα από το ρούτερ, είναι 180 Mbps download και 45 σχεδόν upload. Η σύνδεση που έχω είναι με unlimited πλάνο δεδομένων και router 4G, οπότε δεν είναι σταθερέ αυτέ οι ταχύτητε. Υπάρχουν αυξομοιώσει ανάλογα με τον φόρτο του δικτύου, τον καιρό και πάει λέγοντα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτέ είναι ο μέσο όρο μου. Οπότε α πούμε ότι αυτό είναι το 100% που μπορεί να δώσει η σύνδεση. Το ίδιο κτίριο με το router, η ταχύτητα που πιάνω με WiFi σύνδεση εδώ κάτω που βρίσκομαι, θυμίζω έχω το router στον πάνω είναι 6 Mbps download και σχεδόν 12 upload. Τραγική επίδοση σε σύγκριση με την αρχική. Έξω από το κτίριο η ταχύτητα πέφτει στα 4,28 down και 2,13 για το upload. Και δίπλα στο σπίτι μου, με τη μία γραμμούλα σήματος, πιάνω μόλις 2 Mbps download και 3,6 upload σε μέτρηση δίπλα σε παράθυρο. Πηγαίνοντας στα πιο απομακρυσμένα δωμάτια, η σύνδεση χάνεται εντελώ. Θέλω λοιπόν να ενισχύσω το σήμα μου, ώστε να καλύπτει όλη την αυλή μου, που είναι ο χώρος ανάμεσα στα δύο κτίρια, και να καλύπτει και όλα τα δωμάτια του σπιτιού στο οποίο για να μπορώ να συνδέσω όλους μου τις συσκευές, τηλεόραση, PC, λάπτοπ, κινητά, κονσόλε κλπ. Η δική μου περίπτωση ενδεχομένως να είναι ειδική, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να καλύψουμε με Wi-Fi μεγάλους χώρους, πολύ σπίτια, την αυλή μας και πάει λέγοντας. Από τις καλύτερες συσκευές για τέτοια χρήση είναι τα Deco της TP-Link. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο από την TP Link, στον περίπτωση που αναρωτιέστε. Αγόρασα τι συσκευέ για αυτόν τον σκοπό μετά από έρευνα. Η Deco σειρά έχει διάφορε συσκευέ ανάλογα με την εμβέλεια που θέλουμε να καλύψουμε ή με το αν θέλουμε να τι τοποθετήσουμε σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Εγώ επέλεξα να πάω με δύο Deco X50 για εξωτερικό χώρο. Σύνδεσα το ένα από αυτά ενσύρματα με το ρούτερ μου και το τοποθέτησα έξω από το στούντιό μου. Έβαλα έπειτα το δεύτερο έξω από το σπίτι μου και έχω πάρει και ένα τρίτο εσωτερικού χώρο το οποίο θα το βάλω μέσα στο σπίτι μου για κάλυψη εντό στα σημεία που δεν θα έφτανε το εξωτερικό. Δεν θα σας δείξω το πώς έκανα την εγκατάσταση γιατί η διαδικασία ήταν κυριολεκτικά plug and play. Υπάρχει εφαρμογή που κατεβάζει το κινητό και σε καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνει. Θα σα δείξω όμω τι αποτέλεσμα είχα στην ενίσχυση του σήματο. Η κάλυψη του WiFi στο αρχικό μου κτίριο είναι μέρα με νύχτα. Εδώ που βρίσκομαι τώρα έχω πλέον 177 Mbps download και 42 σχεδόν upload. Είναι σχεδόν το 100% τη σύνδεση, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σημείο. Θυμίζω πριν ήταν στα 6 κάτω, 12 πάνω. Χαόδη βελτίωση. Βγαίνοντα στην αυλή, έχω πλέον σταθερά 160 download και 44 upload σε όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου. Η ταχύτητα δεν πέφτει ούτε στο ελάχιστο. Σε σύγκριση με το πριν μιλάμε και πάλι για τρομερή βελτίωση στην κάλυψη. Και τέλος, το βασικότερο, μέσα στο σπίτι μου έχω πλέον 160 Mbps download και 42,5 upload. Ελάχιστη διαφορά από την αρχική μέτρηση στην πηγή, οπότε στόχος επετέφθη. Έμεινα πολύ ικανοποιημένη με τα Deco και γενικότερα το Mesh δίκτυο. Γενικά το πλεονέκτημα του μέσου είναι ότι εφόσον αγοράσουμε συσκευέ αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, είναι σχεδιασμένε να λειτουργούν απροβλημάτιστα μεταξύ του. Όλοι οι κόμβοι που θα συνδέσουμε συνεργάζονται μεταξύ του για να συνθέσουν ένα δίκτυο και ανάλογα με το που βρίσκεσαι εσύ στο χώρο, δρομολογείται η κίνηση των δεδομένων μέσα από τον βέλτιστο κόμβο, χωρί εσύ να χρειάζεται να κάνει τίποτα και χωρί να έχει διακοπέ στο δίκτυο ή να αλλάζει συσκευή από το ένα δίκτυο στο άλλο. Βέβαια, το συγκεκριμένο σύστημα με τα Deco δίνει επιλογέ να κάνει πολύ περισσότερα, να φτιάξει πολλαπλά δίκτυα αν θέλει, να ελέγχει τι συσκευέ που συνδέονται κλπ. Το ρεζουμέ είναι ότι ένα μέσο δίκτυο με αξιόπιστε συσκευέ πετυχαίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θα κάνετε εσείς στη θέση μου και αν θα λύνετε το πρόβλημα του κακού Wi-Fi με κάποιον άλλον τρόπο. Στην περιγραφή θα βρείτε links για φθηνά κλειδιά Windows και Office από το Keysfan σε ειδικέ προσφορέ τώρα εν ώψη τη Black Friday. Εδώ δίπλα μπορείτε να δείτε ένα αναλυτικό βίντεο για το ποιο κλειδί αξίζει να επιλέξετε. Home ή Pro. Η απάντηση είναι Pro για εσά που βαριέστε να το ανοίξετε. Και τα λέμε στο επόμενο.